Γεια σα, φίλοι μου! Γεια σα και χαρά σα! Σα έχω ξαναπεί ότι τον ανταγωνισμό δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Πρέπει να τον αγαπάμε, να τον σεβόμαστε, γιατί είναι ο μοναδικό που αποδεικνύει το πόσο καλοί ή κακοί είμαστε. Αλλά θα μείνω στο πόσο καλοί είμαστε. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα σα πω δύο-τρία πραγματάκια για να μπορείτε να αναγνωρίσετε του ανταγωνιστέ σα. Πριν από αυτό, είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη, Digital Media Strategist και είμαι εδώ για να σα βοηθήσω να αναπτύξετε την επιχείρησή σα. Αφήνω τα πολλά λόγια και ξεκινάω να σας πω ποιοι θεωρούνται ανταγωνιστές. Η πρώτη και πιο γνωστή περίπτωση είναι ανταγωνιστή μα θεωρείται αυτό που πουλάει τα ίδια προϊόντα με εμά. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Ο καθένα και κάποιο που δεν έχει γνώσει το κατανοεί. Δεύτερο κύριο ανταγωνιστή είναι αυτό ο οποίο παρέχει τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα με τα δικά μα. Τρίτο και όχι τόσο πολύ διαδεδομένο ανταγωνιστή είναι αυτό ο οποίο μπορεί να παρέχει στο μέλλον τα ίδια προϊόντα με εμά. Άρα, μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι ανταγωνιστή μου. Τέταρτο και πιο σημαντικό ανταγωνιστή είναι αυτό που παρέχει προϊόντα που ακυρώνουν τη χρήση του δικού μου προϊόντο. Φίλοι μου, καλοί, πάρτε χαρτί, στείλω και σημειώστε του ανταγωνιστέ σα. Θέλω να του μελετήσετε και θέλω να βγάλετε συμπεράσματα από αυτά ε, που θα δείτε. Γράψτε μου σε σχόλιο την άποψή σα για όλα αυτά τα οποία σα είπα για τον ανταγωνισμό. Είναι χαρά μου να βλέπω τα σχόλιά σας ή τα μηνύματά σας και φυσικά μπορείτε να μου προτείνετε τι άλλο βιντεάκι θέλετε να σας ετοιμάσω. Εδώ είμαι εγώ για να σας βοηθήσω να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Γράψτε μου λοιπόν σε σχόλιο το επόμενο βίντεο που θα θέλατε να δείτε, παρατηρήσεις, σημειώσεις, ό,τι ακριβώς και αν θελήσετε. Γεια σας!